Με στόχο να καταστήσει θεσμό θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Κοζάνη Βαλκανικό Συνέδριο για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια καθώ και αντίστοιχη διεθνή έκθεση. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτική Μακεδονία στα Κύλα Κοζάνη από τι 19 έω 22 Σεπτεμβρίου. Η επιλογή θεματική δεν ήταν τυχαία καθώ έχει άμεση σχέση με το παρόν και το μέλλον τη ευρύτερη περιοχή. Οι προκλήσει είναι μεγάλε. Η περιοχή μα βρίσκεται μπροστά σε τεράστιες αλλαγές που θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί για να μπορέσουμε έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα και τις δυσκολίες που έρχονται. Όπως ξέρετε υπάρχει η ευρωπαϊκή απόφαση για μείωση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό σηματοδοτεί και σημαίνει ε, όσον αφορά την περιοχή μας που έχει μάθει να ζει με το Λιγνίτη και με τη ΔΕΗ, ότι θα παρουσιαστούν τεράστια προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες. Εμείς έτσι θέλουμε να το δούμε από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, γι' αυτό και θέλουμε και πήραμε την απόφαση να συνδιοργανώσουμε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδιοργανωτές, αυτό το συνέδριο παράλληλα με την έκθεση. Ε, θέλουμε να το καθιερώσουμε, να γίνεται κάθε δύο χρόνια στην περιοχή μας, τον Σεπτέμβρη και αυτό, με αυτό να σηματοδοτήσουμε ότι θέλουμε να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο της χώρας να παραμείνει στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Είναι μια ευκαιρία, γι' αυτό καλούμε όλον τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και όλη την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας να έρθει να ακούσει γιατί είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε νέα πράγματα για τον κλάδο της ενέργειας, για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις για την οικιακή οικονομία, για τα, τα νέα προϊόντα που αφορούν ε, σε όλους τους κλάδους, όπως για παράδειγμα τον κλάδο του αυτοκινήτου, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο, ε, στον κλάδο της ενέργειας και της καύση ε, για τις οικιακές χρήσεις, την έξυπνη οικονομία για τις έξυπνες πόλεις και γενικά όλες τις αλλαγές που έρχονται πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα στη χώρα μας. Εκτός από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το συνέδριο αποσκοπεί στο να δείξει το μέλλον και έτσι θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων και νέες διεθνείς πρωτοβουλίες, προκλήσεις και λύσεις σε θέματα καθαρής ενέργειας. Η μεταλιγνητική περίοδος, η περίοδος δηλαδή στην οποία θα πρέπει να αφήσουμε τις δραστηριότητες που στηρίζονται στο λιγνίτη, είτε τις εξορυκτικές είτε την παραγωγή ενέργειας με το Λιγνίτη, είναι μια περίοδος μετάβασης η οποία έχει μεγάλες προκλήσεις αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ο κύριος Σαρής έχει και μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό είναι και το θέμα, το κύριο θέμα της, του συνεδρίου και της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί αυτές τις μέρες στην Κοζάνη, εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, στα Κύλα. Ε, η όλη διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά από α, γνωστούς που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι μας α, συμβούλεψαν να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή η οποία είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να αφουγκράζεται τις απόψεις της κοινωνίας για θέματα που την προβληματίζουν. Η δικιά μας περιοχή, όπως ξέρετε, έχει αυτό το θέμα της, μετάβαση μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, το οποίο όμως αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, γιατί θα πρέπει να καλυφθεί το χαμένο ΑΕΠ που θα έχουμε από τη μείωση των δραστηριοτήτων του Λιγνίτη. Άρα, συνεπώς, θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το συνέδριο, ιδιαίτερα την πρώτη μέρα, την πέμπτη, να ακουστεί, να ακουστούν οι φωνές του απλού πολίτη, των φορέων της περιοχής, όσον αφορά αυτό το μεγάλο διακύβευμα της μεταλιγνητικής περίοδου, της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα. Και αυτό να ξέρετε ότι θα μεταφερθούν οι απόψεις απευθείας στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για να βοηθήσουν την περιοχή να κάνει αυτή τη μετάβαση με ένα δίκαιο τρόπο και να είναι από τις περιοχές που θα είναι πρωτοπόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το, κομμάτι που, αυτό είναι το ένα τμήμα που θέλω να τονίσω. Το άλλο είναι ότι προφανώς έχουμε ακούσει όλοι ότι γίνονται συζητήσεις για τη μεταλιγνητική περίοδο όμως πρώτη φορά θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση στο, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που θα είναι ανοιχτή για να την ακούσει όλος ο κόσμος, να ακούσει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είπε ο κύριος Σαρής, σε θέματα ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, σε θέματα κυκλικής βιοοικονομίας, σε θέματα έξυπνων πόλεων, εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και στη βιομηχανία, σε θέματα ηλεκτροκίνησης. Όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν τη μετάβαση. Ε, πλέον στη Διεθνή Έκθεση θα παρουσιαστούν νέες και υφιστάμενες τεχνολογικές ενεργειακές λύσεις. Ε, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι πρώτη φορά έρχεται τόσο κόσμο μαζεμένο στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότεροι από 60 ομιλητέ ε, διεθνού κύρου έρχονται στην περιοχή μα να μιλήσουν για πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Οι περισσότεροι από του 30 έρχονται από το εξωτερικό και θα προκαλέσουμε μαζί με αυτούς είτε ως ομιλητές είτε σε συζητήσεις που θα γίνουν διαδραστικές μετά το τέλος των ομιλιών να δώσουμε και να συζητήσουμε και με τους παρευρισκόμενους αλλά και με τους φορείς όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν. Η Ευρωπαϊκή, να τονίσω εδώ, ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έρχεται εδώ με μια 15 μελή αποστολή με ανθρώπου ευγνωσμένου κύρου από όλη την Ευρώπη, η οποία θα συνεισφέρει τόσο με τι ιδέε τη και τι απόψει τη, όσο και στην καταγραφή όλων αυτών που θα υποθούν ε, όλε αυτέ τι μέρε για τη μετάβαση των Βαλκανίων στη μεταλλινητική εποχή και στι καθαρέ μορφέ ενέργεια. Ε, το 2019, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, θα αποτελέσει την αρχή για το θεσμό αυτόν, τον οποίο ευελπιστούμε ότι θα καθιερώσουμε σε διετή βάση όπου θα παρουσιάζονται κάθε φορά νέε πρωτοβουλίε, προκλήσει, λύσει και σχετικέ με την καθαρή ενέργεια. Ευελπιστούμε ότι σε δύο χρόνια, γιατί ήδη είμαστε στη μεταλλιγνητική εποχή, ευελπιστούμε σε δύο χρόνια θα, έρθουμε, θα είμαστε εδώ για να ξαναπαρουσιάσουμε όλα τα τεκτενόμενα, να έχουμε κάνει βήματα μπροστά και να μπορέσουμε να, να δείξουμε πώ μπορεί η Δυτική Μακεδονία να, να βγει από αυτή την περίοδο. Ε, όχι μόνο αλόβητη, αλλά και ενδυναμωμένη. Διοργανωτέ του συνεδρίου είναι το επιμελητήριο Κοζάνη, η περιφέρεια τη Μακεδονία, ο Δήμο Κοζάνη, το Πανεπιστήμιο, το κλάστερ βιοενέργεια και περιβάλλοντο τη Δυτική Μακεδονία, η Άνκο, και το Εθνικό Κέντρο Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Επλέον το συνεδρίο θα τελεστεί υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα έχει την υποστήριξη του συστήματο πληροφοριών για τι έξυπνε πόλει Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα event μεγάλο το οποίο έχει έναν χαρακτήρα που μπορεί να προσελκύσει τον σπουδαστή, τον φοιτητή, τον καθηγητή, τον νέο επιστήμονα, τον ιδιώτη, τον επαγγελματία, αλλά και τον επενδυτή, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένα διευρυμένο ενδιαφέρον και αυτό οφείλεται ακριβώς επειδή υπάρχει το συνέδριο και υπάρχει και η ενεργειακή έκθεση. Το δεύτερο βασικό σημείο το οποίο αφορά όλη την περιοχή, όχι μόνο την Κοζάνια, αλλά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι υπάρχει μια στόχευση αυτό να θεσμοθετηθεί. Κάθε περιοχή είναι σημαντική όταν καθιερώνει κάποια γεγονότα. Γι' αυτό τη θυμούνται, γι' αυτό τη γνωρίζουν, γι' αυτό τη ξέρουν. Και το τρίτο είναι ότι μέσα από το συνέδριο, ειδικότερα από το συνέδριο, αλλά και από τι επιλογέ οι οποίε θα δείτε και στην έκθεση και τώρα και στην πορεία με την λογική ότι θα θεσμοθετηθεί, είναι η βάση για το πώς θα περάσει η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας... στη μεταλληντική εποχή. Δηλαδή θα κουστούν απόψεις, θα κουστούν θέσεις, θα ακουστούν εκτιμήσεις. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται ακριβώς συντρέχουσα περίοδο που περνά ο τόπος... για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και στη μεταλληντική εποχή. Δεν είναι μόνο ο τόπος, αυτό έχει ακόμη μια σημασία... είναι συνολικά τα Βαλκάνια. Η σύζυγξη δηλαδή αυτών των δύο πραγμάτων... Θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο να καταλάβουν και οι απλοί πολίτε, όχι μόνο που αυτοί έχουν, που έχουν κάποιο ειδικότερο λόγο επαγγελματικό ή πολιτικό, για το πώ θα γίνουν αυτά τα βήματα. Θέλω να καλέσω όλη την περιοχή να επισκεφθεί την έκθεση και το συνέδριο και θέλουμε να του υποσχεθούμε ότι θα βγουν κερδισμένοι από την επαφή και από την επικοινωνία που θα έχουν από αυτό το κρίσιμο και χρήσιμο event.